Κανονικά και με χρέωση 3 ευρώ λειτουργεί από το απόγευμα τη Δευτέρα στο δημοτικό πάρκινγκ τη Κάτω Πλατεία, αναβαθμισμένο και σύγχρονο, σημείωσε μιλώντα στο Στάρτο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Παντελιό. Το Σώμα των Δημοτικών Συμβούλων ενημερώθηκε στη συνεδρίαση τη Τρίτη με τη Δημοτική Αρχή να διαβεβαιώνει ότι οι εκκρεμότητε για τι οποίε είχαν γίνει συστάσει από την περιφέρεια έχουν τακτοποιηθεί. Προκειμένου να πληρούνται οι απαιτούμενε προδιαγραφέ, οι θέσει στάθμευση στον χώρο έχουν περιοριστεί στι 189, ενώ 14 έχουν διαμορφωθεί για άτομα με αναπηρίε. Ωστόσο, αναμένεται και ο κανονισμό λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου, για τον οποίο θα υπάρξει διαβούλευση, ώστε κατόπιν να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρότι δεν χρειάζεται προσωπικό από το Δήμο για να λειτουργήσει, Εμεί έχουμε το προσωπικό εκεί για να διευκολύνει του συμπολίτε μα, ώστε να μπορούν να το μάθουν σιγά σιγά και να εξοικειωθούν με τα μηχανήματα. Μπορούν να πληρώσουν είτε με κάρτα είτε με μετρητά. Α. Το αντίτιμο είναι 3 ευρώ. Είναι βάση τη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκυραίων βάσει της οποίας τότε ε, θεσπίστηκε το ποσό ε, του εισιτηρίου των ε, τριών ευρώ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ε, στον καινούργιο κανονισμό λειτουργίας θα δούμε όλες τις ε, παραμέτρους ε, που χρειάζεται ώστε ε, το πάρκινγκ αυτό να είναι και λειτουργικό, να εξυπηρετεί και την πόλη, να εξυπηρετεί και τους ε, πολίτες που κατοικούν στην πόλη, αλλά και τους ε, τουρίστες οι οποίοι ε, ε, θέλουν να επισκέπτονται το χώρο. Αδειοδότηση υπάρχει. Οι άδειε λειτουργία, όπω και στα καταστήματα, βγαίνουν με άλλο τρόπο, όχι όπω παλιά. Γίνεται γνωστοποίηση, έχει υπάρξει γνωστοποίηση, ο φάκελο μας είναι πλήρη, ο χώρο πληρεί τι προποθέσει, άρα δεν τίθεται θέμα νομιμότητα. Ένα από τα ζητούμενα είναι η πρόβλεψη θέσεων για του μόνιμους κατοίκου. Ο αντιπρόεδρο του Συλλόγου του, Πανεγιώτη Πέτρου, σημείωσε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι τη παλιά πόλη ευνηδιάστηκαν όταν από στόμα σε στόμα πληροφορήθηκαν πω ξεκίνησε η λειτουργία του πάρκινγκ με χρέωση και έθεσε μια σειρά από ερωτήματα στη δημοτική αρχή. Δεν είναι όμω για μα, σαν Σύλλογο Κατοίκων. Το μόνο θέμα η χρέωση των τριών ευρώ είναι ότι το ζήτημα της στάθμευσης των μονίμων κατοίκων, ένα ζήτημα το οποίο ε, από πριν αναλάβει αυτή η Δημοτική Αρχή, τους το είχαμε θέσει και είχαμε συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα οι μόνιμοι κάτοικοι να παρκάρουν κυριολεκτικά όπου βρουν και αν βρουν και να παρατηρείται μέσα στα καντούνια της πόλης μας μια κατάσταση άναρχη να είναι όλα τα καντούνια γεμάτα λαμαρίνες και σε, με, με κίνδυνο πραγματικά τη ζωή των κατοίκων καθώς ένα πυροσβεστικό έναν στενοφόρο δεν μπορεί να περάσει. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι πρέπει να λυθεί το θέμα με τα περιφερειακά πάρκιν, να ξεκινήσει έστω και προσωρινά η λειτουργία τους ούτω ώστε να ελαφρινθεί η πόλη από το, από το μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο και εφόσον έχουν διευθετηθεί αυτά τα δύο θέματα ας Δούμε τότε, ας γίνει κάποια μελέτη, να δούμε αν θα πρέπει να λειτουργήσει με χρονοχρέωση ή με σταθερή χρέωση. Ε, εφόσον δοθεί λύση στο θέμα των κατοίκων, φαντάζομαι και οι επιχειρήσεις ε, δεν θα έχουν αντίρρηση σε οποιοδήποτε τρόπο και να λειτουργήσει το, το πάρκινγκ, με δεδομένο ότι οι πελάτες και αυτόν θα μπορούν να έρχονται και από τα περιφερειακά, είτε από εδώ.